μάχη με τις φλόγες έδιναν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Εύρο και Άνδρο. Το κύριο μέτωπο της πυρκαγιάς του Εύρου εντοπίζεται στην περιοχή της Λεπτοκαριάς, ενώ αναζωπυρώσεις σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Δαδιά. Μάλιστα, υπάρχει έντονη ανησυχία πως αύριο, με την ενίσχυση των ανέμων, η κατάσταση θα χειροτερέψει. Στις επιχειρήσεις στον Εύρο συμμετέχουν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις μαζί με εθελοντές πυροσβέστες και δυνάμεις των ενόπλων δυνάμεων, ενώ από το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν τις ρήψεις νερού τα εναέρια μέσα. Ολονύχτια ήταν η μάχη των πυροσβεστών με το πύρινο μέτωπο στην Άνδρο. Λίγο θέλει να κατέβει το δρόμο από κάτω. Αργά το βράδυ, η φωτιά κινήθηκε προς τον οικισμό Άνω Γαύριο, αλλά με την παρέμβαση της πυροσβεστικής περιορίστηκε άμεσα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στην περιοχή Βιτάλη. Είναι μια δύσκολη πυρκαγιά, όπως καταλαβαίνετε. Η Άνδρος είναι μια περιοχή η οποία έχει και αρκετό αέρα εκεί, η περιοχή, επειδή είναι ανοιχτό έτσι σύμπλεγμα νησιωτικό. Με το πρώτο φως της ημέρας έφτασαν δύο καναντέρ στην Άνδρο, τα οποία άρχισαν ρήψη στη μεγάλη εστία φωτιά στο Βιτάλι κοντά στην παραλία. Λόγω της έντασης των ανέμων και της εξάπλωσης της φωτιάς, ο οδηγός υδροφόρας εθελοντικής ομάδας εγκλωβίστηκε ενώ κατευθυνόταν προς το πύρινο μέτωπο. Όλος ο τόπος λαμπάδιας, σε κλάσματα δευτερολέπτου. Ξαφνικά ένιωσα ότι βρισκόμουν μέσα σε ένα φούρνο. Πέσα στο καχαντάκι δεξιά, δύνατο να προχωρήσω. Πρόλαβα και φυγά γιατί για καλή μου τύχη ερχόταν ένα πυροσβεστικό όχημα. Πρόλαβα και μπήκαμε στο πυροσβεστικό και με την όπιστη δεν φύγαμε. Ο οδηγός διέφυγε από το σημείο, αλλά οι φλόγες κατέστρεψαν το όχημα. Στο νησί έφτασαν ενισχύσεις από την Αθήνα με το πλοίο Θεολόγος προκειμένου να συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης. Ενώ υπάρχει συνδρομή από εθελοντές που έφτασαν από τον Βύρονα, το Κρυονέρι και την Εκάλη, καθώς και υδροφόρες. Η έκταση που έχει κάνει είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί ουσιαστικά είναι χαμηλή βράσινση και με τη βοήθεια των αέρων έτρεχε γρήγορα η φωτιά. Στην Άνδρο πετούν και κάνουν ρήψεις νερού στα πύρινα μέτωπα και 4 γαλλικά πυροσβεστικά αεροσκάφη. Η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην Άνδρο προκλήθηκε από την λεγόμενη ξηρή καταιγίδα με δεκάδες κεραυνούς που έπληξαν το νησί. Όταν έχουμε ξηρή καταιγίδα, δηλαδή δεν έχουμε παρουσία βροχής, τα πράγματα γίνονται πολύ, πολύ πιο δύσκολα. Γιατί η πυρκαγιά δεν μπορεί να σβήσει από τη βροχή η οποία υπάρχει. Έχουμε ξηρή καταιγίδα, δηλαδή έχουμε ουσιαστικά φαινόμενα όπου έχουμε μόνο κεραυνική δραστηριότητα. Για ένα τη μέρα στον Εύρο εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργά μέτωπα φωτιάς, ενώ άλλοι 3 οικισμοί εκενώθηκαν. Εκεί είναι εστιασμένο όλο το πρόβλημα, όλες οι δυνάμεις. Αντιθέτως, όλα τα υπόλοιπα μέτωπα, γιατί η πυρκαγιά αυτή έχει χωριστεί σε μέτωπα, σε τομείς, να το πω έτσι. Ναι. Όλη η υπόλοιπη εικόνα της πυρκαγιάς δεν έχει, είναι σε ύφεση. Το κύριο μέτωπο της πυρκαγιάς εντοπίζεται στην περιοχή της Λεπτοκαριάς, ενώ σημαντικές αναζωπυρώσεις σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στο δάσος της Αδειάς. Είναι μια ανίποτη καταστροφή. Δυστυχώς βλέπουμε ότι το μέτωπο της Αδειάς δεν μπορεί να περιοριστεί. Στην κατάσβεση της φωτιάς συμμετέχουν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις μαζί με θελοντές πυροσβέστες και άνδρες των ενόπλων δυνάμεων. Ενώ από νωρίς το πρωί ξεκίνησαν ρήψεις νερού 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.